Μα είχα πολύ μεγάλη υπομονησία μέχρι να ξεκινήσουμε, γιατί είναι τα κορίτσια στις θέσεις τους, είναι έτοιμα με καινούργια στυλ, τους έχουν ζητήσει οι κριτές πιο εφάνταστα κόνσεπτ. Θέλω πραγματικά να δω τι θα γίνει σήμερα στο διαγωνιστικό μέρος και φυσικά ποια θα είναι και η νικήτρια της ημέρας. Μαζί με όλα αυτά βέβαια, το σημαντικό είναι ένα. Να περάσουμε ωραία και αυτό το μεσημέρι στο Sky, να δούμε ωραία στυλ, να το διασκεδάσουμε, να γελάσουμε και μπορεί και να συγκινηθούμε. Δεν ξέρει κανένας. Το My Style Rocks είναι πραγματικά, όπως ξέρετε πολύ καλά, απρόβλεπτο. Όπως και οι κριτές του, ο κύριος Τέλειος Κουδουνάρης, ο κύριος Δημήτρης Κουλός και η κυρία Σοφία Χατζηπαντελή. But if you knew it, she lives a lie. She calls her paparazzi, then she acts surprised. Oh, 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 I know what she needs. Oh, she just wants the fame, I know what she thinks. Oh, giving little tears, running back to me. Oh, put it in the face, pray her soul to keep. Ooh, ooh, every night, every night. She brings the Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Εσείς πριν ντυθείτε, ναι. Συνεννοείστε μεταξύ σας, βλέπω κάτι μαρινιέρες απίστευτες. Όχι, όχι, αλλά είμαστε το πειρατικό σήμερα που ήρθε σε απαγάγει. Δύο ναύτες και πειρατή μου. Ήθελα να δείξω ότι η μόδα είναι τα θεατρικά. Αυτό ήρθες να κάνεις εσύ. Πού πας, θέλει να μιλήσει ο άνθρωπος. Μαρινιέρα, ωραία, εγώ και ο Στέλιος. Αλλά αν συνεχίσουμε να τσιμπολογάμε πολύ εκεί πίσω, θα λέγεται μπετονιέρα. Δεν τα κατάλαβα. Γέλα, Στέλιο. Απλά γελάμε για να γίνει καλά. Είναι από αυτά που ο Δημήτρης τα σκέφτεται ώρα και σου λέει θα το πετάξω και μετά θα κόψω αντιδράσεις. Κατάλαβες αυτήν την ιστορία.